Και βέβαια όλες αυτές οι αλλαγές του καιρού φέρνουν και τα δικά τους τα προβλήματα και δεν έχει μόνο να κάνει με τις υποδομές, έχει να κάνει με την ίδια την ποιότητα της ζωής, έχει να κάνει με τις παραγόμενες ποσότητες των προϊόντων που παράγουμε εδώ στην Κρήτη και πάει λέγοντας. Είδατε πως το έδεσα, κύριε Άλκη Καλαμπόκη. Ο κύριος Καλαμπόκης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων. Καλημέρα, καλή χρονιά, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους κριτικούς, σε όλους τους Έλληνες, με υγεία, με υγεία. Πρωταθλητισμός, αυτό που είπατε στον πρόλογο σας. Αχα. Πρωταθλητισμός πού? Πρωταθλητισμός σε αυτά τα ακραία τα οποία γίνονται εξαιτίας των ακραίων ενεργειών μας ή και πρωταθλητισμός από την άλλη στις εξαγωγές των προϊόντων της Κρήτης? Κοιτάξτε, επειδή είναι και η δεύτερη μέρα του χρόνου και δεν είναι το καλύτερο να μεμψημυρούμε ή να γκρινιάζουμε. Προφανώς η ανάγνωση που κάνατε προηγουμένως για τα ακραία φαινόμενα είχαν δύο στοιχεία, δύο πλευρές. Όταν μιλάμε για το ψηλότερο δίχτυ ανέμων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό επιφέρει και ζημιές. Όταν όμως μιλάμε για το υψηλότερο δίχτυ σε χιλιοστά, αντιλαμβάνεστε ότι πέραν των οποιοδήποτε υλικών ζημιών που μπορεί να έχουν επιφέρει, το να ποτίζεται η γη, μια έφορη γη όπως είναι η Κρήτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν το κάνουμε σε αντιπαράθεση με χρονιές ανομβρίας, θα αντιληφθείτε πόσο χρήσιμο είναι αυτό που περιγράψατε, το πότισμα της γης, για να μας δώσει τους καρπούς της, που οι καρπούς, οι καρποί της γίνονται προϊόντα και τα προϊόντα ταξιδεύουν στις χώρες του κόσμου. Και έτσι, όταν λέω πρωταθλητισμό, εννοώ ότι από τα στοιχεία, μια και έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε για το 22, που είναι του 7 μήνου, δηλαδή το διάστημα Ιανουάριος με Ιούλιος, έχουμε 395 εκατομμύρια εξαγωγές, όσο ήταν και το 7 μήνο του 21. Αλλά αν κάποιος θυμάται τα νούμερα των παρελθόντων ετών, θα δει ότι υπήρχαν χρονιές που όλο το έτος δεν φτάναμε τα 400 εκατομμύρια. 395 εκατομμύρια σε εξαγωγές, αυτό εννοείται, εκατομμύρια για χρήματα μιλάτε. 395 εκατομμύρια σε εξαγωγές Ιανουάριος, Ιούλιος 22, που παλιά το έτος δεν φτάναμε τα 400 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ψηλά έχει μπει ο πύχης για να μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε. Και συγκρίνω με το 21, που το 21 ήταν η καλύτερη χρονιά που είχαμε ποτέ στην Κρήτη. Ξεπεράσαμε τα 600 εκατομμύρια. Κάποτε μιλούσαμε για 400. Μία φορά το 2015 φτάσαμε στα 495. Και εκεί ήταν το τέλος, το 2015. 495 το ρεκόρ. Και πέρυσι ξεπεράσαμε τα 620. Και τώρα στο 7 μήνο είμαστε παρακάτω στα 400. Το ίδιο όπως το 21. Άρα θεωρώ ότι το 22 θα κλείσει πολύ καλά. Είναι ένας πρωταθλητισμός, άτυπος πρωταθλητισμός, αλλά είναι πρωταθλητισμός πολλών παραγόντων για να γίνει αυτό που λέμε σήμερα, να βρούμε 400 εκατομμύρια ζεστά σε 7 μήνες στην κριτική τοπική οικονομία. Πρωταθλητισμός, έστω και άτυπος πολλών παραγόντων, τι εννοείτε? Για μεταφράστε το. Κοιτάξτε, είναι στο πολλών παραγόντων, σωστά ζητάτε τη μετάφραση. Δεν είναι μόνο ο παραγωγός, δεν είναι μόνο η εξαγωγία, δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο ο καιρός. Είναι το ευρύτερο παγκόσμιο περιβάλλον. Δηλαδή, αυτά που εμείς περιγράφουμε πάντα, έχουμε καιρό, έχουμε σοδιά, έχουμε καλά προϊόντα, βοήθησε η περιφέρεια, βοηθήσαμε οι εμπλεκόμενοι φορείς, κάνανε οι εξαγωγοί τη δουλειά τους καλά. Φαίνεται ότι πέρυσι όλοι βάλαμε το χεράκι μας να γίνει καλά. Και πού το βάλαμε το χεράκι μας? Σε μια χρονιά αρκετά δύσκολη. Σε μια χρονιά που θεωρητικά τελείωσε ο κορονοϊός και λέγαμε Παναγία μου, και μέσα στον κορονοϊό τα καταφέραμε. Πάμε τώρα παρακάτω να δούμε την καινούρια σελίδα. Και ανοίγοντας την καινούρια σελίδα, βλέπω μια σελίδα η οποία έχει πολέμους, μια τεράστια αύξηση των πρώτων υλών, μια τεράστια αύξηση στο ενεργειακό κόστος, που συνεπάγεται τεράστια αύξηση στο μεταφορικό κόστος, που αυτό μπορεί να μην το πληρώνει ο εξαγωγέας, το πληρώνει ο τελικός καταναλωτής του εξωτερικού, γιατί το προϊόν καθίσταται ακριβότερο. Παρόλες αυτές λοιπόν τις αρνητικές συγκυρίες, όλοι αυτοί οι παράγοντες συνετέλεσαν να κάνουμε ένα πρωταθλητισμό, που πιστεύω ότι ο πρωταθλητισμός θα γράψει θετικό πρόσημο στο τέλος της χρονιάς
σε 2 μήνες λογικά θα έχουμε τα στοιχεία. Ενδεχόμενα και πάνω από τα 620, θέλετε να πείτε, εκατομμύρια το 2021 που ήταν το σύνολο, μιας και το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου ήταν τόσο καλό. Άρα περιμένετε από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβρη ότι αυτό το οποίο θα δείξουν οι αριθμοί θα είναι κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρο. Αυτό καταλαβαίνω. Σωστά το καταλαβαίνετε και το σκεπτικό και η ανάλυση είναι αυτή. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις. Το τρίμηνο, το τελευταίο, που είναι το τετράμηνο, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, που είναι το τελείωμα του 22, αλλά είναι η αρχή της ηλιοκομικής περίοδου, κλείνει τώρα. Η ηλιοκομική περίοδος ξεκίνησε τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, που είχαμε και καλές ποσότητες, υψηλές τιμές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά, αν όλα λειτουργήσουν καλά, που φαίνεται να λειτουργούν καλά, ναι, θεωρώ, δεν ξέρω αν θα πέσω έξω. Συνήθως δεν πέφτω, αλλά ποτέ. Είναι μια πρόβλεψη βασισμένη στο ένστικτο και στην εμπειρία, όχι σε μαθηματικές ή στατιστικές αναλύσεις. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα περάσουμε το 22, κάτι το οποίο θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, αναλαμβάνοντας ο καθένα, βλέποντας σε ποια χρονιά έγινε, έτσι. Κύριε Καλαμπόκη, σε ό,τι έχει να κάνει ιεραρχικά με τα προϊόντα μας, για άλλη μια φορά θα ακούσουμε από εσάς, εάν σας ρωτήσουμε ότι μιλάμε για την χρυσή πορεία αυτού του προϊόντος που λέγεται λάδι. Σωστά. Στα 400 εκατομμύρια λοιπόν, τα τρόφιμα και τα ποτά είναι τα 215. Τα 115 είναι τα χημικά και πλαστικά, που σημαίνει 330 εκατομμύρια από τα 395, και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα μας φέρνουν τα 65 εκατομμύρια. Από τα τρόφιμα και τα ποτά, από τα 231, τα 215 του 2022, τα 135 είναι το λιόλαδο. Που το συγκεκριμένο διάστημα, γι' αυτό έχω την αισιοδοξία, είχε μια πτώση 15% σε αξία, και σε τονάζ διπλάσια πτώση. Γιατί αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να πέσαμε σε ποσότητες, αλλά δεν πέσαμε το ίδιο σε αξία, γιατί ήταν οι τιμές υψηλότερες. Μιλάτε πάντα για το τυποποιημένο λάδι, μιλάτε για το λάδι το οποίο φεύγει με όνομα προέλευσης για αυτές τις ποσότητες λαδιού, μιλάτε. Είναι η επόμενη απεικόνιση, την οποία δεν την έχουμε κάνει, αλλά εμπειρικά θα σας την πω. Από τα 158 εκατομμύρια που είχαμε το 2021 ή τα 135 που είχαμε το 2022 λαδιού, από αυτό περίπου το 30 με 35% είναι το τυποποιημένο, το επώνυμο με το ονομασία προέλευσης, και το υπόλοιπο εξάγεται σε χίδι μορφή σε 2, 3, 4 φορές. Mm. Θέλω να πω όμως, προλαμβάνοντας το σχόλιο, και να μου το επιτρέψετε, ότι προφανώς και δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά αν θυμάστε, επειδή είστε χρόνια στο ρεπορτάζ, κάποτε μιλούσαμε σε ένα Άρα με ξέρετε πολλά. Πολύ καλά και το τι ερωτήσεις θα κάνω. Αυτό μου λέτε τώρα. Πάνω κάτω. Όταν είχαμε πριν από 15 χρόνια 5%. Ναι, ναι. Και τώρα φτάνουμε στο 35. Δεν είναι προφανώς το νούμερο που θέλουμε, αλλά έχει γίνει δουλειά, κυρία Δουγεράκη. Και επειδή θυμάστε το παρελθόν, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις κακοτεχνίες, τα προϊόντα που δεν ήταν σωστά, τα κυπευτικά που γυρίζανε πίσω. Πόσα χρόνια έχετε να ακούσει τέτοιο αρνητικό ρεπορτάζ για τα προϊόντα μας? Μόνο αν είναι κάποια μεμονωμένη περίπτωση. Έχουμε βάλει μυαλό σε πολλά πράγματα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον εξαγωγικό στίβο. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι σοβαροί, είναι επικεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν, το κάνουν σωστά, το κάνουν με αγάπη, και πιστέψτε με, θα πει και το 50%. Θα έρθει και το 50%, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ θα βάλω και το πάντα, λέω ότι, ξέρετε, μην το μεμψημυρούμε για το υπόλοιπο 60-65%, γιατί αν και αυτό δεν βρίσκαμε πρόσβαση στις αγορές να το δώσουμε, θα είμαι ένα διάθετο. Και αυτό ζωντανό χρήμα θέλει. Μα ούτως ή άλλως δεν ξέρω. Μπορεί να σας πλησιάσανε και εσάς, αλλά τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, σαν σύνδεσμο εννοώ, αλλά το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε και για εκπροσώπους αμεγάλων εταιριών και από την Ιταλία και από την Ισπανία ότι βρισκόντουσαν εδώ επειδή έχουν και αυτοί μειωμένη ποσότητα για την τρέχουσα περίοδο, που θέλανε να αγοράσουν πελάδι, και μάλιστα κάνανε και τα διάφορα τα δικά τους τα κόλπα για να ρίξουν λίγο παρακάτω τις τιμές. Τουλάχιστον από ό,τι μαθαίναμε και ακούγαμε από τους παραγωγούς. Ενδεχόμενα να έχουν πλησιάσει και το σύνδεσμο εξαγωγιών. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά πάνω στην κουβέντα το βάζω στο τραπέζι.
Κοιτάξτε, σωστά είπατε ότι είναι μια χρονιά δύσκολη για την παραγωγή του ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά. Τόσο η Ιταλία αλλά κυρίως η Ισπανία έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες στην παραγωγή τους, με αποτέλεσμα όταν ένα προϊόν έχει μια σταθερή ζήτηση, αλλά όμως έχει μειωμένη παραγωγή, αυτόματα οικονομικά δεν θέλει πολύ σκέψη, εκτιμάσεται η τιμή του στα ύψη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν συγκυριακά ευνοεί την Κρήτη, που λειτουργεί αντίθετα από την Ιταλία και την Ισπανία. Και παραγωγή έχει και καλή ποιότητα έχει, άρα θα υπάρχει και καλή τιμή. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας επησυχάζει. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πάντα δύο ή τρεις κακές χρονιές για να φτάσουμε στην καλή. Οπότε φέτος είναι μια συγκυριακά πολύ καλή χρονιά, που βέβαια έχουμε κάνει και τη δουλειά μας για να φέρει το προϊόν σωστό. Εμείς θα πρέπει να βλέπουμε δύο πράγματα για το μέλλον. Πώς αυτό το 35 θα γίνει 50, να υπάρχει μια ισορροπία 50-50 που λέμε. Και δεύτερον, τι άλλο πρέπει να κάνουμε σαν Κρήτη για να διευρύνουμε την γκάμα των προϊόντων μας. Όσο κρεμόμαστε από ένα προϊόν, τόσο αυτό θα έχει αυτή την απεικόνηση. Πάει καλά ο καιρός. Έχουμε καλή σοδειά. Πάμε καλά στα στατιστικά. Δεν πάει καλά ο καιρός. Δεν έχουμε σοδειά. Έχουν Ιταλοί, έχουν Ισπανοί, κάτω η εξαγωγή. Αυτό είναι ένας προβληματισμός, ο οποίος δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, εδώ τώρα δεν θέλω να γκρινιάξω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί το σχεδιασμό αυτό να τον κάνει ένας μεμονωμένος παραγωγός, ο οποίος άκουσε ότι αυτό το προϊόν μπορεί να πάει καλά και να αρχίσει να παράγει. Θέλει ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί η Κρήτη είναι ένα έφορο νησί, έχει όλες εκείνες τις συνθήκες που το επιτρέπουν να κάνει και άλλα προϊόντα, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ισορροπία και να μην κρεμόμαστε κυρίως. Παραπέμπεται, φαντάζομαι, σε εκείνα τα σχέδια τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν από την ηγεσία, εκάστοτε η ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων και του αρμόδιου Υπουργείου Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως λέγεται. Εκεί πάτε. Σωστά. Και εκεί δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία βοηθούν το κράτος. Δηλαδή, όταν καταθέτεις πρόταση όλος ο κλάδος του ελαιολάδου μαζί με το ΣΥΤΕΚ, μαζί με το ΣΕΒΙΤΕΛ, μαζί με τις διεπαγγελματικές και πας στο Υπουργείο και κάνεις επίσκεψη και του λες: άλλαξε τον τρόπο διακίνησης. Κάν το με ηλεκτρονικό τρόπο. Μην το κάνεις χειρόγραφα, διότι υπάρχει μαύρο εμπόριο. Δεν καταγράφονται οι ποσότητες. Και αυτό τι σημαίνει? Απώλεια εσόδων για το κράτος. Και όταν υπάρχει ακόμα αυτή η αδυναμία, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο αδυναμία μπορεί να υπάρχει σε ένα ευρύτερο στρατηγικό δεκαετές σχεδιασμό, ο οποίος θα ακολουθείται από όλους τους υπουργούς. Και όχι σήμερα είναι ο Γιώργος, χαράζω έτσι, αύριο είναι ο Κώστας. Δεν μου αρέσει η στρατηγική του Γιώργου και αλλάζω. Αυτό αφορά και την κυβέρνηση την ίδια, και την προηγούμενη και την επόμενη, να υπάρχει ένα σχεδιασμό ο οποίος να τηρείται πιστά. Αυτό το πρόβλημα πιστεύω, κυρία Δουγεράκη, θέλουμε πολύ χρόνο να το λύσουμε. Διαχρονικά και σε όλους τους κλάδους. Φαντάζομαι και φαντάζεται ο καθένας από εμάς, γιατί δεν κάνουμε τώρα μια συζήτηση με υποθέσεις εργασίας, ότι αυτά δεν υπάρχει η βούληση να γίνουν, δεν ξέρουν να το κάνουν ή δεν το προχωράνε για συγκεκριμένους λόγους, γιατί κουβέντες ακούγονται, από τη θεωρία πηγαίνοντάς το στην πράξη. Τι από όλα πιστεύετε εσείς ότι είναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια τέτοια συζήτηση? Και εμείς, και προφανώς την κάνετε και εσείς και με τον τουριστικό κλάδο, που χρόνια ακούτε για το χειμερινό τουρισμό, αλλά βλέπετε ότι στρατηγικές δεν υπάρχουν, και σε άλλους κλάδους που υπάρχει το ίδιο. Εγώ θα αναλυτήριζω καλοπροαίρετα. Τι πιστεύετε, αφήστε το καλοπροαίρετα περί ημερών, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για το αγροτικό εισόδημα και τον προϋπολογισμό της κάθε οικογένειας. Τι πιστεύετε πραγματικά ότι συμβαίνει και δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, κύριε Καλαμπόκη, για να φτάσουμε και στην τυποποίηση στο 50%? Γιατί είπατε δεν είναι μόνο ο παραγωγός, είναι μια πολύ μεγάλη συγκυρία πραγμάτων, αλλά και να διευρύνουμε την γκάμα των παραγόμενων προϊόντων. Τι φταίει ουσιαστικά και δεν το προχωράμε? Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι ένας πολιτικός, και εδώ δεν είναι μόνο καλοπροαίρετο, δεν έχει την πολιτική βούληση, τελικά θα το εισπράξει. Πιστεύω ότι έχουν τη βούληση. Αυτό που λείπει όμως είναι μια κεντρική επιλογή βασισμένη με καθαρά πρακτικές που αποτυπώνονται στο παγκόσμιο εμπόριο, στην παγκόσμια αγορά. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι παΐοντες, οι οποίοι είναι επιστήμονες, οι οποίοι γνωρίζουν το τι συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά, ποιες είναι οι δυνατότητες της χώρας, τι μπορεί να παράξει, τι μπορεί να παράξει κάθε περιφέρεια ξεχωριστά, να επικεντρώσουν, να αναλύσουν, να καταγράψουν και να στοχοθετήσουν
ποια θα είναι η γεωργική πολιτική για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Όπα. Εδώ για απλά πράγματα, μέσα στο Υπουργείο λένε ότι συστήνουν κάθε 2 και 3 και λίγο, ή για λίγο σοβαρότερα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, επιστημονικές επιτροπές. Άρα λοιπόν, το να έχεις επιστήμονες δίπλα σου, αλλά να μην τους ακούς, αυτό είναι κάτι άλλο, κύριε Καλαμπόκη. Και να σας πω κάτι, οι επιτροπές αυτές, επειδή έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε διάφορες επιτροπές, καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα, το οποίο ο καθένας μπορεί να το κριτικάρει, θετικό ή αρνητικό. Πιστεύετε, όταν μπαίνουν όχι μόνο επιστήμονες, αλλά και άνθρωποι του κλάδου, που έτσι υπάρχει ένα συγκερασμό των απόψεων και βγαίνει ένα αποτέλεσμα, πιστεύω ότι έχει ζουμί. Και έρχεται μια επόμενη επιτροπή, γιατί έρχεται ένα καινούριο υπουργό που αλλάζει το διευθυντή του, του γραφείου του, αλλάζει από κάτω τα στελέχη. Γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Εδώ έχουμε πρόσφατο παράδειγμα. Η προηγούμενη ηγεσία για τον Nutri-Score έβγαλε ένα, η επιτροπή μια, ας πούμε, απόφαση, η οποία ήταν από χλιαρή έως αδιάφορη για τον Nutri-Score. Η σημερινή επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατακεραυνώνει το αποτέλεσμα της προηγούμενης και λέει ότι δεν επιτρέπεται το Nutri-Score, ας πούμε, να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για στρατηγική πολιτική παραγωγής προϊόντων, που έρχεται ο ένας και το αλλάζει ο άλλος. Αυτό είναι αυτό που λείπει. Οι συνεχόμενες αλλαγές με βάση τις προσωπικές πολιτικές. Δεν υπάρχει προσωπική πολιτική, κυρία Λουγκεράκη. Υπάρχει προσωπική σκέψη, η οποία αποτυπώνεται σε ένα χαρτί μαζί με επιστήμονες και ανθρώπους της αγοράς και του κλάδου. Δεν υπάρχει συνέχεια, ακριβώς. Ο ένας πιστεύει ότι κάνει καλύτερα τη δουλειά του από τον προηγούμενο, βάζει τη δική του την τζίφρα και νομίζει ότι μένει στην ιστορία. Μα ποια είναι η αγαπημένη φράση, είναι το εγώ μας. Των πολιτικών σε οποιοδήποτε στάδιο. Για πρώτη φορά. Αυτή είναι η αγαπημένη φράση. Για πρώτη φορά έκανα εκείνο. Για πρώτη φορά έκανα το άλλο. Μα δεν είναι για πρώτη φορά. Αυτό αν είναι αλήθεια. Κάποιος ιστορικά θα δει ότι κάποιος άλλος έχει κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Να σας πω, σήμερα έχω μιλήσει στο πλαίσιο της εκπομπής πάρα πολλές φορές για το εγώ μας με τους καλεσμένους. Νομίζω ότι το αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ για πρώτη φορά το έκανα αυτό. Εγώ το έκανα το δεύτερο και το τρίτο και πάει λέγοντας. Είναι η μεγάλη αλήθεια. Και η μεγάλη καταδίκη, η μεγαλύτερη κατάρα. Η έλλειψη της συνέχειας, αυτό που είπατε αυτή τη λέξη, και ο εγωισμός που δεν επιτρέπει στον οποιοδήποτε πολιτικό άνθρωπο που παίρνει αποφάσεις να πει παρέλαβα αυτό, είναι θετικό και θα το πάω παρακάτω. Μιλάνε οι υπουργοί μέσα στις ίδιες κυβερνήσεις και καταγράφουν τα προβλήματα του προηγούμενου. Μα ρε φίλε, δεν είσαι σε άλλη κυβέρνηση ούτε σε άλλη χώρα. Παραλαμβάνεις το έργο από ένα συνάδελφό σου του ίδιου κόμματος. Πες ότι έχει κάνει 10 θετικά. Μόνο ακούμε. Δεν έγινε εκείνο, δεν έγινε το άλλο. Μα γίνανε και κάποια πράγματα. Πιάσε αυτά που γίνανε και πήγαινε τα παρακάτω. Δώσε τη σκητάλη. Αυτή είναι η έλλειψη που υπάρχει. Αυτό είναι το διαχρονικό έλλειμμα στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους. Ο καθένας που έρχεται να καταγράφει τα θετικά και να προσπαθήσει να τα πάει παρακάτω. Αν αυτό γίνει, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Διότι ακούμε, θα σας πω, εγώ που ταξιδεύω πάρα πολύ. Μία κουβέντα όμως να μου πείτε, γιατί έφαγα όλο το χρόνο, αν έχετε την καλοσύνη. Οι Έλληνες είναι έξυπνοι, είναι πολυτάλαντοι και δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Αν αυτό λοιπόν το εκμεταλλευτεί η κάθε πολιτική ηγεσία, αυτός ο τόπος έχει πολύ βαρύ, σημαντικό μέλλον για την επόμενη γενιά. Και κλείνοντας, θα πω το εξής, αυτό που θέλω να πω στην αρχή. Καλό τα νέα παιδιά να μπουν στον εξαγωγικό στίβο. Είναι ένα στίβο που θα του δώσει δουλειά για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ανάγκη από παιδιά να μπουν μέσα στις εξαγωγές, γιατί τα νέα παιδιά τι έχουν που δεν έχουμε εμείς, οι παλιότεροι. Έχουν την επικοινωνία και την ευκολία στις γλώσσες, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά ταξίδια, την επικοινωνία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που εμείς το μαθαίνουμε τώρα. Ας μπουν στον εξαγωγικό στίβο, δεν θα βγουν χαμένοι, έχουν μέλλον μπροστά τους, ζωντανό, χειροπιαστό, σε ένα πολύ μεγάλο και ευχάριστο ταξίδι, το ταξίδι των εξαγωγών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.